Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασχατζή. Επιστρέφουμε μετά από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχαμε εκπομπή λόγω υποχρεώσεων. Ναι, να πούμε ότι έγινε και το τουρνουά μας. Έγινε το τουρνουά πινκ-πονκ. Στέθηκε με αρκετά μεγάλη επιτυχία, όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Νικητής ήταν ο Βαγγέλης ο Μπέτας. Ναι, να πούμε ότι ήταν, είδαμε ειδικά ημιτελικό, τελικό, είδαμε φοβερά μάτς. Το Βαγγέλη θα τον έχουμε κοντά μας σύντομα για ένα κάτω γρήγορα. Έτσι, ναι. Να μας πει για την εμπειρία. Ναι, πώς ήταν το πρώτο τουρνουά κάτω πράξη του πινκ-πονκ. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θέλω να μου επιτρέψεις, αγαπητοί συνδημότες και συμπολίτες, να ξέρετε ότι μπορείτε να καλείτε 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, στο 1568 για τα ογκώδη αντικείμενα. Για κλαδιά, για, για μπάζα. Κλαδιά, για μπάζα, για ό,τι θέλετε. Καλέστε τώρα στο 1568, ίσως κερδίσετε. Ίσως να είστε τυχεροί που θα απαντήσουν. Ναι. Θα ήταν ένα καλό πείραμα νομίζω να κάνουμε, να παίρνουμε κάθε μία ώρα. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Είμαι περίεργο. Δηλαδή για να έχουμε υπηρεσία 24-7, 365 μέρες το χρόνο. Εντάξει. Τέτοια υπηρεσία ούτε το τηλεφωνικό κέντρο των εθνικών τηλεπολιτών μας που είναι και υπουργοί. Δηλαδή τι άλλο. Τι άλλο θέλετε. Και φαντάζομαι μόλις πάρουμε τηλέφωνο, αφού το σηκώσουν στο πρώτο μπιπ που θα κάνει, την επόμενη ώρα θα έχουν έρθει και τα έχουν μαζέψει κιόλας. Έτσι, όπως κάνουν έτσι κι αλλιώς αυτό. Εντάξει, τώρα. Είναι φυσικό επακόλουθο. Όπως και μιας και αρχίσαμε με το 1568. Ναι. Πρόσφατα, δεν θυμάμαι την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες, τοποθετήθηκαν οι καφέ Κάδη σε μερικά σημεία στη Νέα Σμύρνη. Δεν θυμάμαι ακριβώς να πω σε ποια σημεία τους έχω δει. Τους έχω δει πάντως. Okay. Να πω μυράκολο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, καιρός ήταν. Να πούμε και τι είναι κιόλας η καφέ Κάδη. Ναι. Είναι κάδη κομποστοποίησης. Τι ρίχνουμε εκεί μέσα. Δεν ρίχνουμε σκουπίδια, δεν ρίχνουμε πλαστικά οτιδήποτε. Ρίχνουμε αποφάγια, ρίχνουμε ό,τι έχει περισσέψει από το φαγητό μας, ό,τι μπορεί γενικά να ανακυκλωθεί προκειμένου να γίνει λίπασμα. Μάλιστα. Να μια ευχάριστη πληροφορία. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπήκαν επιτέλους. Μακάρι να λειτουργήσει αυτό. Να λειτουργήσει και να μπουν και σε όλα τα σημεία της πόλης, να είναι δηλαδή εύκολα προσβάσιμα και προσιτά από όλες τις γειτονιές. Και να μην λειτουργήσει όπως λειτουργούν οι κάδες ανακύκλωσης που είναι συμπληρωματικοί για τους κάδους σκουπιδιών. Κάτσε ρε παιδί μου, συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν να μην λειτουργούν ενώ έχουν γίνει βραβεύσεις, εκδηλώσεις. Είμαστε καλύτεροι, εγώ τα βλέπω αυτά στα social. Ναι, είμαστε ο πιο προχώ δήμος που έβαλε και καφέ κάδος κομποστοποίηση, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Ναι, γιατί όμως δεν λειτουργούν η ανακύκλωση, ενώ είμαστε τόσο. Δηλαδή, εγώ σου λέω, δεν μπορώ να το δεχτώ. Καλά, εφόσον το βλέπω. Λειτουργεί, το πώς λειτουργεί, δεν ξέρουμε. Τι αποτελέσματα έχει. Καλή ερώτηση, πολύ καλή. Πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα να έχουμε κάποιον απέναντί μας που μπορεί να το απαντήσει αυτό. Ναι, εμείς έχουμε καλέσει να έρθουν στην εκπομπή μας να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ξέρω τι φταίει, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει η δύναμη να καθίσουν απέναντι. Ξανά προσπαθούμε εμείς ξανά. Ναι, καλά, εννοείται. Εμείς, θα δούμε αν θα εμείς θέλουμε να τα συζητάμε όλα, έτσι κι αλλιώς, και θέλουμε, αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να δίνονται οι απαντήσεις. Και οι εξηγήσεις. Στο γιατί κάτι γίνεται ή στο γιατί δεν γίνεται. Όλα είναι στο παιχνίδι. Mm-hmm. Κοίταξε. Το ότι κάποια πράγματα τα βγάζουν στα social media. Είτε αυτό είναι βραβεύσεις ότι είμαστε καλύτεροι στα σκουπίδια και στην ανακύκλωση. Κοίτα, από εκεί τα μαθαίνουμε κιόλας. Αλλιώς δεν νομίζω κάποιος να έχει πει «Α, κοίτα, ο καφές κάδος κομποστοποίησης». Αν δεν το είχαν ανεβάσει κάπου, δεν νομίζω να ήξερε κανείς τι είναι αυτό. Δηλαδή, να το ανεβάζεις είναι και ο στόχος να μαθαίνετε αυτό που γίνεται. Ναι, ναι, όχι, συμφωνώ. Να το ανεβάζεις. Να το ανεβάζεις να έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται μόνο να ανεβάζουμε, ας πούμε, ότι έγινε αντιδήμαρχος. Πάρε ένα α4 φωτογραφία. Γιατί μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να δείχνω την ταμπέλα που λέει ότι είμαι αντιδήμαρχος. Wow. Εντάξει, και αυτό είναι να ενημερώσω τους φίλους, κοίτα, εγώ έγινα αντιδήμαρχος. Wow.
Κοίτα, ούτε αυτό το θεωρώ κακό. Ενώ εντάξει, δεν είναι κάτι... κάτι. Είναι, είναι αυτό τώρα είναι ματαιοδοξία, είναι φιγούρα, είναι κενό. Δηλαδή, να πεις ότι είσαι κάποιος όταν έχεις μια πορεία, όταν έχεις μια σταδιοδρομία, όταν έχεις φέρει κάποια αποτελέσματα. Το να βγει κάποιος και να πει εγώ είμαι ο top manager ή έγινα top manager, δεν έγινες. Άμα δεν έχεις αποτελέσματα, άμα στο γήπεδο δεν κερδίζεις ή άμα δεν έχεις δώσει ούτε μία παράσταση δεν έχεις, ας πούμε, δεν έχεις μισό ένσημο, πώς είναι δυνατόν να λες κοίτα εγώ ποιος είμαι? Εντάξει, λες ότι κοίτα είμαι καινούριος, τώρα πήρα μεταγραφή και ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και να δούμε τι θα κάνω. Μάλιστα. Εντάξει, και να δούμε. Άντε. Άντε, εγώ να το δεχτώ. Θα το δεχτώ και θα περιμένω να δούμε. Έχει περάσει κανένας μήνας από τότε που έχουν αναλάβει. Να δούμε. Άντε να τι θα κάνουν. Εντάξει, να πούμε ότι πολλά θεματάκια μας σήμερα έτσι τα ψαρέψαμε, να το πούμε έτσι, ναι, από τα social, γιατί θέλαμε να δούμε... Θέλουμε να ενημερωθούμε από τα social, να σχολιάσουμε, ναι, το τι γίνεται αλλά, εκεί. Αλλά γιατί, να εξηγήσουμε στους ακροατές, παύλα, τηλεθεατές, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Σωστά. Αυτό. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το κάνουμε, γιατί εμείς ίσως κάναμε το λάθος τόσο καιρό που κάνουμε την εκπομπή και που είμαστε εδώ, παρακολουθούμε κατά κάποιο τρόπο τα κοινά, να βλέπουμε έξω την πόλη μας. Δηλαδή να βλέπουμε τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τα μαγαζιά, τις πλατείες, το τι γίνεται τέλος πάντων στην πόλη. Και μάλλον είναι λάθος αυτό, γιατί δεν έχουν καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό που δηλώνει η Δημοτική Αρχή στα social media. Δηλαδή. Κάποια στελέχη τουλάχιστον. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε πιο πολύ με το τι λένε στα social media, προκειμένου έτσι να μην μας πούνε και, ξέρω εγώ, ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ότι λέω, δεν μπαίνουμε τώρα στο Facebook. Ότι δεν μπαίνουμε στα ότι social media. Ότι δεν σχολιάζουμε. Αναχρονιστικοί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο beef που είχαμε πάλι? Beef σημαίνει σύγκρουση. Εξήγησε στον κόσμο και σε μένα, γιατί και εγώ είμαι λίγο. Ναι. Ποια ήταν η σύγκρουση που είχαμε αυτές τις μέρες, η οποία έχει επαναληφθεί μεταξύ των ίδιων προσώπων ξανά και ξανά. Άρα έχουμε remake. Έχουμε... Ναι. Έχουμε για άλλη μια φορά την κόντρα που έχουμε χιλιοπεί. Μάλιστα. Μεταξύ Κουτελάκη και Χατζαντουριάννη. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Αλλά δεν έχουμε τα ονόματα. Έχουμε το Νέα Σμύρνη News και έχουμε και τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό. Μάλιστα. Ναι, έγινε έτσι από αυτά που έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Υπήρξε μια διαφωνία σχετικά με το πόσα ISO πρέπει να έχει κάποιος ανάδοχος, τέλος πάντων. Η μεν σελίδα Νέα Σμύρνη News έλεγε ότι πρέπει να έχει 3. Ο πολιτιστικός οργανισμός έλεγε ότι πρέπει να έχει 2 και ότι είναι παραπληροφόρηση, μπουρου 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 μπουρου. Τι κρατάω εγώ από εδώ? Για πες για να... Δηλαδή ο ένας λέει 3 ISO, 2 ISO. Εμένα δεν με νοιάζει πόσα ISO χρειάζεται κάτι. Το οτιδήποτε είναι αυτό. Το θέμα, αυτό που θέλω εγώ, είναι να γίνεται κάτι. Δηλαδή τώρα τα διαδικαστικά, τα γραφειοκρατικά, δεν είναι δουλειά μας να ασχολούμαστε με αυτά. Αρκεί να γίνεται σωστά αυτό το κάτι. Αρκεί να γίνεται σωστά. Να γίνεται, εννοώ, και νομότυπα και σωστά. Τώρα... Και όντως να γίνεται κάτι. Και τώρα, όχι απλά να είναι... ο καθένας και να λέει τι χρειάζεται, δεν ξέρει ο κάθε πολίτης γιατί να το ξέρει αυτό. Έχουμε εκλέξει τους αντιπροσώπους μας προκειμένου να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εντάξει, σου λέει ότι αν κάτι δεν είναι σωστό, ας πούμε, και γίνεται παράτυπα ή παράνομα, εγώ οφείλω να το πω, λέει η μία μεριά. Η άλλη λέει ότι μου κάνεις παραπληροφόρηση και ότι εγώ είμαι σωστός. Συμφωνώ στο σκεπτικό το δικό σου ότι δεν μας ενδιαφέρει καμία κόντρα κανενός, και τι είπε, τι μου είπε, τι του είπα, τι σου κανά, τι σου έδειξα. Μας ενδιαφέρει να γίνεται κάτι στην πόλη. Μας ενδιαφέρει να γίνονται
αυτά που έχει ανάγκη η πόλη και μας ενδιαφέρει να γίνονται σωστά. Έτσι. Να μην γίνονται ούτε για ημετέρους, ούτε για τα social μόνο, ούτε τίποτα τέτοιο. Βέβαια, εγώ, εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν ο πολιτιστικός οργανισμός να καταφέρεται συνεχώς εναντίον του Κουντελάκη, ας πούμε. Γιατί ναι, βγαίνει, μια σελίδα, και, ναι. Βγαίνει μια σελίδα, ας πούμε, και λέει, βγάζει ένα άρθρο. Αυτή η σελίδα μπορεί να έχει 50 διαχειριστές. Και βγαίνει μετά, ας πούμε, ο πολιτιστικός οργανισμός και κατά κάποιο τρόπο έτσι και λίγο αιμονικά θα το έλεγα, γιατί το έχουμε δει, το βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια που είμαστε πιο κοντά και παρακολουθούμε τι γίνεται, βλέπουμε ότι συνεχώς ο πολιτιστικός οργανισμός χτυπάει προσωπικά τον Κουτελάκη. Και πες ότι εντάξει, είναι ο πολιτιστικός οργανισμός και απέναντι έχει το Νέα Σμύρνη News. Το Νέα Σμύρνη News μπορεί όντως να είναι του Κουτελάκη, να διαχειρίζεται μόνο αυτός. Πλέμε αυτό. Ναι, τελεία. Έστω. Τώρα, ο πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός της Νέας Σμύρνης, γιατί πρέπει να βγάζει ανακοινώσεις στοχευμένα. Δηλαδή, είναι ένα θεσμικό όργανο, όπως να το πούμε. Δηλαδή. Είναι δυνατόν να βγάζει ανακοινώσεις και να στοχεύει μία σελίδα, να στοχεύει έναν άλλο πολιτικό της πόλης μας. Ναι, το θεωρώ τουλάχιστον γελίο. Ναι, είναι, γιατί δεν είναι προσωπικό. Και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα που το κάνει ο πολιτιστικός οργανισμός παρά από αυτό που κάνει το Νέα Σμύρνη News. Σωστό, είναι άλλη μία σελίδα. Είναι άλλη μία σελίδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, για να τα λέμε όλα, και η Δημοτική Αρχή ασχέτως ποιοι είναι και τι κάνουν και ασχέτως πολιτιστικού κτλ. Η Δημοτική Αρχή έτσι κι αλλιώς από μόνη της η ομάδα αυτή τέλος πάντων των ανθρώπων και οι φύλλα προσκύμενοι έχουν δεκάδες σελίδες. Έχουν εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ στα social media. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα χτυπήσει μια σελίδα ένα θεσμικό όργανο. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο... Κάτι δεν πάει καλά. Κάποιο γρανάζι έχει λασκάρει, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να σχολιάσουμε. Όχι, εντάξει, είναι ακόμα ένα επεισόδιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει ψιλοβαρεθεί το σύριαλ. Το συγκεκριμένο. Και να τα πούμε όλα. Στα σχόλια από κάτω, ο ένας εκφιάζει τον άλλον. Εντάξει, τώρα μπαίνει, ας πούμε, στον πολιτιστικό οργανισμό και είναι από κάτω, άμα δεις μετρημένη, το συγκεκριμένο team που απλά επιτίθεται στον πρώην δήμαρχο, ας πούμε. Εκείνη δηλαδή, και άλλη, αυτό είναι όλο. Εντάξει. Και τα μισά σχόλια είναι πολίτες, τα άλλα δημοτικοί σύμβουλοι που είναι υπέρ του ενός κατά του άλλου. Εντάξει, και πάει λέγοντας. Και πάει τούμπαλι, ας πούμε, και γίνεται η δουλίτσα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, βεβαίως. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Και εσείς το ξέρατε, φαντάζομαι. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά? Είναι με τηλεδιάσκεψη. Και? Και προφανώς δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Βέβαια, γιατί έτσι... Γιατί να το παρακολουθήσουμε εμείς το Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε δημότες. Θέλουμε να μάθουμε. Ψηφίσαμε. Θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται ή τι θα γίνει. Και γυρνάμε πίσω τώρα για να μάθουμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πάμε σε καφέ με κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο να μας πει τι έγινε. Ναι, να μας εξηγήσει, να μας πει. Ή πρέπει να περιμένουμε εάν και πότε μπορεί να ανεβούν κάποια αποσπάσματα ή και όλο, ας πούμε. Και αυτό βέβαια μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχει ανέβει αυτούσιο κάποιο από τα Δημοτικά Συμβούλια αυτού. Είναι το τελευταίο εξάμεινο τουλάχιστον. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί από αντιδημοκρατικό μέχρι, ξέρω, και παράνομο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Το 2020... με όλα τα σύγχρονα μέσα, με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς μπορούμε να κάνουμε, να μην μπορεί ο κόσμος που δικαιούται, που επιβάλλεται να μπορεί να το παρακολουθεί, και ενώ το έχουμε ξανασχολιάσει, όχι μόνο εμείς και μεταξύ τους από ό,τι ξέρω, δηλαδή και από την αντιπολίτευση κάποια μέρη
το ζητάνε εδώ και καιρό, το ζητάνε από την πρώτη φάση του κορονοϊού, ας πούμε, ακόμα δεν το κάνουν. Δεν ξέρω, μάλλον είναι πολύ busy να ανεβάζουν στα social media τις θέσεις τους και τους τίτλους τους. Και ναι, ίσως αυτό να τους τρώει πολύ χρόνο. Μπορεί. Και να μην προλαβαίνουν να δουλέψουν πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Και να πούμε κιόλας ότι τα δημοτικά συμβούλια, τουλάχιστον το τελευταίο που έγινε 39, το ξέρεις ότι έγινε 39. Α, κάτι είχα ακούσει το μήνυμα. Επειδή ήταν υποχρεωτικό να γίνει και έτσι. Ναι. Ήταν, ας πούμε, ένα δημοτικό συμβούλιο που νομίζω όπως το κατήγγειλε και η πολύ ανάποδα. Συζητήσαν, πήγαν εκεί τώρα, ας πούμε, κάναν τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν παρετήσεις μελών από επιτροπές. Ναι. Τι θα κάνουμε, που θα βρούμε δημαρχείο, δεν ξέρω εγώ τι. Πάλι δεν βρήκαμε. Σε παρακαλώ τώρα. Τη στιγμή που έβλεπες καταλήψεις, διαδηλώσεις, σκουπίδια, χαμός και το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε να συζητήσει για προϋπολογισμό, για παρετήσεις μελών και πάει λέγοντας. Αυτούς ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, ειλικρινά, ποιος τους ψήφισε αυτούς, αυτοί που μας αντιπροσωπεύουν, ας πούμε. Ποιος νοήμων άνθρωπος της καθημερινότητας ψήφισε και όχι που ψήφισε, ανέχεται. Δεν ξέρω. Και αυτό που είπες για τις καταλήψεις και όλες, είδαμε φωτογραφίες σήμερα χθες με καταλήψεις που σταματήσαν την Παρασκευή και τη Δευτέρα που ανοίξαν τα σχολεία ήταν γεμάτα σκουπίδια. Δηλαδή, ενώ γίνανε όλα αυτά, τα σχολεία που, τα είχαν χαλάσει, ας πούμε, μαθητές, είχαν βρωμήσει το προάβλιο οι μαθητές. Και πέρασαν ολόκληρο Σαββατοκύριακο και τα μπάζα, τα σκουπίδια, τα πεταμένα θρανία ήταν εκεί που τα αφήσαμε. Να σου πω το ρεζουμέ. Ακούω. Ωραία. Το ρεζουμέ είναι ότι οι μεν λένε γιατί ο Δήμος δεν πήγε να τα μαζέψει, να τα καθαρίσει, να τα απολυμάνει, να κάνει, να δείξει. Και οι άλλοι μισοί λένε γιατί τα κάναν τα παιδιά. Και οι μισοί λένε γιατί τα κάναν τα παιδιά. Να πάνε να τα μαζέψουν τα παιδιά. Να πάνε όλοι μαζί λοιπόν. Και η ουσία ποια είναι, ότι δεν γίνεται τίποτα. 100% που λέει ο φίλος μου στην εκπομπή του. Γιατί. Ναι, πάμε ένα break γιατί ανεβάσαμε πίεση και επανερχόμαστε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε δύο ανάσες. Να πούμε και για ακόμα ένα beef που τα λέτε εσείς. Μαθαίνεις λίγο. Ναι. Να πούμε για ακόμα ένα beef λοιπόν. Σχετικά με μείωση στις υπερορίες που είχαμε στείλει. Στις αποζημιώσεις τέλος πάντων των υπερορίων. Κατά 25%. Ναι. Βέβαια εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, το beef δεν ήταν απαραίτητα αντιπολίτευση, ναι. Συμπολίτευση. Ήταν εσωτερικό, γιατί είδαμε οικονομικών και καθαριότητας να ψιλοεκθέτουν ο ένας τον άλλον. Αλληλοβγήκανε στη σέντρα που λέω εγώ στο δικό μου τη διάλεκτο. Όπου τελικά πάλι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι και οι δημότες. Πάντα. Γιατί και οι εργαζόμενοι δεν πήραν τις υπερορίες που είχαν, ας πούμε, που κάνανε. Και κατηγορήθηκαν ότι τζάμπα τους έχουμε και τους πληρώνουμε. Και η πόλη αφέθηκε για ακόμα μία φορά στη βρώμα και στο έλεος. Να βλέπεις, άμα δεν είχαμε αυτά τα social και τα έτσι. Πού θα τα μαθαίναμε. Δεν θα τα μαθαίναμε, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Λες έτσι, με αυτή τη διαμάχη που είχαν στις επόμενες εκλογές να σπάσουν και να είναι δύο διαφορετικές παρατάξεις. Τώρα... πρέπει να κάνουμε υποθέσεις κι εμείς, κάτι να παίζουμε. Εγώ θα σου απαντήσω μονολεκτικά, συνθηματικά και ονοώ νοήτου. Νιάου. Το έκανα. Στα κεραμίδια. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι υπήρξε ένα θεματάκι. Τώρα τι να πω. Ελπίζουμε να λυθεί για το καλό και των εργαζομένων, οι οποίοι βέβαια κατηγόρησαν τη Δημοτική Αρχή ότι τους εμπέζει και ότι τους κοροϊδεύει. Έχουν τα δίκια τους. Και το καλό λοιπόν των εργαζομένων, αλλά και της πόλης. Γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε σε μια πόλη αξιοπρεπή και καθαρή. Όχι αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ήθελα να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Βλέπεις ότι άμα ξεκινήσω δεν υπάρχει. Είδαμε μήνυμα του Δημάρχου μέσω του γραφείου τύπου του Δήμου. Α, ναι. Κλασικά. Ναι. Είδαμε λοιπόν μέσω αυτού του αντικειμενικού γραφείου που είναι καθαρά για το Δήμο και για τους Δημότες και δεν υπηρετεί κάποια παράταξη. Έτσι, ναι. Είδαμε λοιπόν ένα μήνυμα του Δημάρχου στήριξης προς την αρμενική κοινότητα και τους Αρμένιους που έτσι υπάρχει τώρα αυτό η πολεμική σύραξη τέλος πάντων και όσο να είναι κάτι πολύ δυσάρεστο και κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει πουθενά τέλος πάντων σε κανένα μέρος του πλανήτη, σε καμιά φυλή, σε κανένα λαό. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα όχι, καλά έκανε και έβγαλε αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Απλά εγώ μετά ας πούμε ξεκινάω και αναρωτιέμαι. Γιατί δεν έβγαλε ένα μήνυμα ο Δήμαρχος της Νέας Μύρνης υποστήριξης, αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Πανιόνιο? Γιατί δεν έβγαλε ένα μήνυμα κατά του φασισμού και του ναζισμού και όλα αυτά έτσι επ' ευκαιρίας τώρα και της δίκης της Χρύσης Αυγής και τα λοιπά. Γιατί δεν έκανε κάποια δράση για την Καρδίτσα. Γιατί δεν έκανε κάποια δράση, κάτι, ναι, γιατί για τους πληγέντες. Οπότε εκεί καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα. Όταν κάνεις, ας πούμε, μία πράξη που θα έπρεπε να την κάνεις για άλλα 10 πράγματα, θα έπρεπε να την κάνεις πρώτα μάλλον για αυτά τα 10, πάει να πει ότι εξυπηρετείς κάτι ή σε εξυπηρετεί κάτι. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θες να σου απαντήσω πάλι νιάου, ας πούμε. Όταν έχεις συμπορευτές, υπαλλήλους και φίλους, τέλος πάντων και υποστηρικτές, αλλά και
άτομα που σε βοηθάνε για να εκλέγεσαι και να βγαίνεις, προφανώς θα ασχοληθείς με αυτούς. Mm-hmm. Όλους τους άλλους τους γράφουμε, εντάξει, και τι έγινε. Αλλά ποιο είναι το ακόμα χειρότερο? Ότι κάποτε βγάζανε βιβλία για τον Πανιόνιο. Κάποτε βάζανε το όνομά του και λέγανε «Εμείς Πανιονάρες». Και τον χρειάζεται το Πανιόνιος τώρα, ναι, που είναι ίσως στη χειρότερη περίοδο, ναι, που διανύει. Δεν είναι πουθενά. Και το ακόμα χειρότερο, ότι τα στελέχη του που μοστράρονται και παίρνουν ψηφαλάκια, δεν έχουν κάνει δεξαμενή από τα δούσου του Πανιωνίου κλπ. Κλπ. Που έχουν να κάνουν με τον Πανιόνιο, άμα τα εκθέτεις αυτά, σε φημώνουν και σε κατηγορούν. Και το κάνουν και άνδρα, έτσι να τα λέμε όλα. Άρα εδώ δηλαδή και εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα και στο τέλος τα ξεχνάνε και δεν ασχολούνται και καν. Τι να πω. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Γι' αυτό το σχολιάζω. Το μήνυμα σαν μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης και συμπαράστασης και είναι πολύ σωστό, αποδεκτό, θεμητό, το θέλουμε, συμφωνούμε. Αλλά όχι έτσι. Και όχι μόνο εκεί. Ισχύει. Θα ήθελα να ξέρω πάντως πόσοι από αυτούς που θα πήγανε στην αιμοδοσία που διοργάνωσαν οι Πάνθυρες. Έλατε, καλή ερώτηση. Φαντάζομαι κανένας. Είδαμε φωτογραφίες. Όχι. Άρα. Άρα δεν πήγε κανείς. Γιατί, κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ότι αν πηγαίνανε. Θα το μαθαίνω. Θα ήταν παντού. Θα παίζανε φωτογραφίες. Ουάου, εμείς Πανθυράρες και μόστρα και πήγαμε και δώσαμε αίμα και κάναμε και δείξαμε. Να πούμε μπράβο. Να πούμε μπράβο στους Πάνθυρες, πολλά συγχαρητήρια, ναι. Μάθαμε ότι είναι και από τις... ήταν η εκδήλωση με την... η αιμοδοσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση. Σωστά, χρονικά. Σωστά. Και να πούμε μπράβο τους που έστω και τώρα καταλαβαίνουν ποιοι μπορεί να είναι δίπλα τους και ποιοι απλά τους εκμεταλλευόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια για δεξαμενές ψήφων και μόστρα. Μακάρι να γίνουν και άλλες ενέργειες και ευτυχώς που υπάρχουν και οι Πάνθυρες, είναι η αλήθεια, να κάνουν έτσι, να κάνουν κάτι για τον Πανιόνιο, να κάνουν κάτι για τον Πανιόνιο και να συσπυρώνουν τον κόσμο. Να συσπυρώνουν τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όντως το έχουν πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα που είπαμε για συσπύρωση κόσμου, ναι, έμαθες τι έγινε σε γνωστό μαγαζί της πλατείας? Κάτι πήρε τα αυτή μου. Δεν θα πούμε ποιο μαγαζί. Όχι. Οι περισσότεροι ξέρετε, φαντάζεστε ποιο μαγαζί που είχε συγκεντρώσει. Φαίνεται, άλλωστε, αν περάσει μια βόλτα από την πλατεία, σου κάνει νιάου. Είχε περάσει όλο νιάου, κάτσε. Με προκαλείς. Που είχε, όπως πάντα, κύματα, πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Και τελικά έκλεισε για τρεις μέρες και το επιβλήθηκε 5 ψήφιο πρόστιμο. Ναι. 10.000 νομίζω. Ναι. Μάλιστα. 5 ψήφιο. Ναι, σωστό, 5 ψήφια, ναι. Εντάξει, κοίταξε, όλοι φταίνε, έτσι. Ξεκάθαρα. Όλοι φταίνε και πιθανώς, για να είμαστε και δίκαιοι, να μην είναι το μόνο μαγαζί. Σίγουρα δεν, έτσι, είναι σίγουρα το μόνο μαγαζί. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα μαγαζιά στην πλατεία. Ίσως να ήταν το πιο προκλητικό, αλλά... Ήταν σίγουρα αυτό με τον περισσότερο κόσμο, ναι, πάντα ναι, είναι, ναι, αυτό με τον περισσότερο κόσμο. Ναι, ισχύει. Εντάξει, είναι δύσκολη καιρή, περίεργη καιρή. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουν όλοι στη δημόσια υγεία, να την προστατεύσουν για να έχουν και αύριο. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αν θα γεμίσουμε τα μαγαζιά μας σήμερα, είναι τι θα γίνει και στο μέλλον. Πάντως το εντυπωσιακό με τις νέες εξελίξεις είναι, δεν ξέρω, έχεις περάσει από την πλατεία μετά τις 12. Τις τελευταίες μέρες. Όχι, είναι η αλήθεια πως δεν έχω... Είναι το πιο σοκαριστικό πράγμα που δεν περίμενα να δω ποτέ μου. Είναι αυτή η νομοθεσία που πέρασε, όχι, άδεια δεν είναι. Α. Είναι αυτό που έχει περάσει με τα περίπτερα, που κλείνουν στις 12 η ώρα. Και βλέπω όντως ότι τα δύο τεράστια περίπτερα που είναι πάνω στην πλατεία, είναι κλειστά. Ναι. Δηλαδή είναι ένα θέαμα που δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ, δεν μπορούσα να το συλλάβω ότι έχουν κλείσει. Νομίζω είναι λίγο τραγελαφικό, θα το χαρακτήριζα αυτό με τα περίπτερα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
Κοίτα, άμα θέλει ο άλλος να μείνει έξω, έχει τρόπους να προμηθευτεί προφανώς, το αλκοόλ που θέλει να καταναλώσει, ό,τι θέλει. Μα συγγνώμη, είναι γελίο, δεν μπορεί να το πάρει 12 παρά 2, 12 παρά 5 και να μείνει έξω μέχρι τη 1-2. Προφανώς μπορεί, όπως μπορεί να το πάρει και από το σπίτι του. Εντάξει, και από το σπίτι του μπορεί, και από κάποιο μαγαζί μπορεί, και από 1000-2 μπορεί. Τώρα, δεν ξέρω, μου φαίνονται αστεία αυτά που... αυτού του τύπου τα μέτρα. Ούτε καν ημίμετρα, δηλαδή δεν θα τα χαρακτήριζα, ούτε καν ημίμετρα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το χαρακτηρίσω και δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Πάντως είδαμε και τις προάλλες αστυνομικούς να διώχνουν κόσμο από την πλατεία. Γιατί παρόλο που κλείνουν όλα στις 12, εγώ που περνάω πολλές φορές από την πλατεία και αφού έχουν κλείσει, βλέπω πάρα πολύ κόσμο έξω. Ναι, σε παγκάκια, ναι. Οτιδήποτε. Εντάξει, κοίταξε, θα οδηγηθούμε πάλι σε καραντίνες, σε lockdown που λένε, είτε σε τοπικά είτε σε γενικό. Θα έχουμε πάλι μηνυματάκια. Όχι ότι άδειασε και ποτέ η πλατεία. Ισχύει. Έτσι. Και για να πούμε την αλήθεια, επί καραντίνας, επί lockdown, έβλεπες και κυρίως μεγάλες ηλικίες να αναραχτεί στην πλατεία. Ναι. Και... μόνο, όχι. Παραδόξως, ναι. Μόνο. Ναι, και να είναι και παρέες, έτσι, ξέρω εγώ, από 5, από 6, από 10 άτομα μεγάλης ηλικίας. Κατά τα άλλα, περνάνε και λένε να είναι νεολαίοι που συνοστίζονται. Καλά, πλέον έχουν αλλάξει όσο με το πέρας του καιρού. Αλλάξαμε τώρα. Οι πιο νέοι βρίσκονται έξω και χωρίς να τους ενδιαφέρει κάτι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αρκετά αναβάσαμε πίεση για σήμερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Αλλά πριν κλείσουμε, έχουμε κάποιες τρομερές, ραγδαίες εξελίξεις για το περιβόητο κουτί του φοιτητή. Όχι. Οι σχολές έχουν ανοίξει. Ναι. Εγώ κιόλας άρχισα μαθήματα από χθες. Ναι. Και θέλω να αφήσω εσένα να μιλήσεις για το κουτί του φοιτητή. Τι καινούριο έχουμε. Μα συγγνώμη. Δεν είχαν πει στα social media πόσο υπερδιαστημικοί είναι τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής που κάναν το κουτί του φοιτητή και. Και τώρα βλέπουμε παράταση δηλώσεων για το κουτί του φοιτητή. Έχουνε ανοίξει οι σχολές. Και είναι αυτό, οριακά σκέφτομαι να πάρω πίσω αυτό που είχα πει, ότι το κουτί του φοιτητή είναι μία αρχή. Είναι κάτι που το βλέπω θετικότατα και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την κίνηση. Εφόσον γίνει. Στα έλεγε ο Κυριαλέκος. Στα έλεγε και δεν άκουγες. Πάρε τώρα το κουτί του φοιτητή. Πάρε την παράτασή σου. Μέχρι 26 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πες τους φίλους σου να κάνουν δήλωση και να δηλώσουν συμμετοχή για το κουτί του φοιτητή. Και όποιος το βρει, κερδίζει. Αυτά για σήμερα. Ήταν ακόμα ένα κάτω πράξη. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινώσουμε και τους καλεσμένους μας σύντομα. Εντός της εβδομάδας μέσω social. Γιατί ανεβάζουμε και εμείς τα social. Ναι, δεν παίζουμε και εμείς μπαλίτσα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν κοντά σας ο Γιώργος Βαλασκατζής. Και ο Χρόνης Οντάγιος. Καλό βράδυ. Thank you.